Στο Βερολίνο η Sony, εκτός από το Xperia Z1, παρουσίασε και το συγκεκριμένο. Είναι το Cybershot QX10. Υπάρχει ένα δεύτερο μοντέλο που λέγεται QX100. Να δούμε το QX10, που είναι ένα gadget ειδικής κατηγορίας, θα λέγαμε. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παρόμοια gadget, γιατί το συγκεκριμένο συνδέεται με smartphone, είτε είναι Android smartphone και όχι αποκλειστικά Xperia, αλλά και με iPhone ή το 4S ή το 5, και μέσω της ειδικής εφαρμογής μπορούμε να κατεβάσουμε και στις δύο πλατφόρμες να αντικαταστήσουμε την κάμερα του smartphone μας με το συγκεκριμένο, το οποίο είναι στην ουσία ένας φακός, μια μεμονωμένη θα λέγαμε φωτογραφική μηχανή, η οποία αντικαθιστά, όπως είπαμε, την κάμερα του smartphone μας, αλλά μπορεί να δουλέψει και μεμονωμένα. Η σύνδεση γίνεται είτε μέσω NFC είτε ασύρματα. Ας δοκιμάσουμε, για παράδειγμα, να το συνδέσουμε στο Nexus 4 μέσω NFC. Εδώ αμέσως ξεκινάει και η εφαρμογή της Sony, η οποία λέγεται Play Memories. Εδώ πέρα με τη σύνδεση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε κάποιες συσκευές που δοκιμάσαμε είδαμε ότι καθυστερεί χαρακτηριστικά η σύνδεση. Με το Nexus 4 όχι τόσο, είναι πολύ πιο γρήγορη, όπως και με το iPhone 5. Ιρωνικά με το Xperia TAF δεν συνδεόταν και τόσο γρήγορα. Ακριβώς, με το Xperia TAF της ίδιας της Sony αντιμετωπίσαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα, για να το εγκαταστήσουμε πάνω στη συσκευή, κάνουμε αυτό το εδώ πέρα τον τρόπο, σχετικά εύκολος νομίζω. Ας ανοίξουμε την εφαρμογή η οποία έκλεισε, γίνεται η σύνδεση, βλέπετε πως κάθεται πάνω στη συσκευή αρκετά σταθερά, δεν κουνιέται, ενώ και το ίδιο το QX10 έχει σύστημα σταθεροποίησης της εικόνας. Εδώ βλέπετε και τα άλλα εργαλεία ελέγχου μέχρι να συνδεθεί. Τώρα βλέπετε ότι κάνει ώρα, συνδέθηκε. Βλέπουμε το zoom, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και χειροκίνητα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το zoom μέσω από την εφαρμογή, η οποία έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την αντίστοιχη εφαρμογή της κάμερας που διαθέτουν τα Xperia smartphones. Εδώ χαρακτηριστικό είναι αυτό, το FES αυτόματο, βελτιωμένο αυτόματο, στα ελληνικά είναι λίγο χάλια, και μπορούμε να τραβήξουμε τις φωτογραφίες μας. Τώρα η αποθήκευση γίνεται μέσα στο κινητό, αλλά και στην μνήμη, αν δεν κάνω λάθος, που διαθέτει η κάμερα μέσω εξωτερικής κάρτας microSD ή της ίδιας της κάρτας της Sony, η M2. Αν θέλετε να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποια κάρτα. Ακριβώς. Οι αυτόματος ρυθμίσεις είναι καλές. Εδώ κάποιες άλλες. Ρυθμίσεις. Η QX10 είναι σε θέση να κάνει λήψη φωτογραφιών με ανάλυση 18,9 MP, ενώ το zoom, το οπτικό zoom είναι μέχρι 10 επί. Στην QX100 αντίθετα, παρόλο που το μοντέλο είναι καλύτερο σε MP και γενικά πιο δυνατό, το zoom είναι μικρότερο, στα 3,6 επί. Ακόμα στην επιφάνεια του QX10 δεν υπάρχει flash, και ούτε βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το flash του smartphone, αφού το ξεχνάμε από τη στιγμή που λειτουργεί η QX10. Έχει δικιά της μπαταρία, επαναφορτιζόμενη. Την ένδειξη της μπορούμε να τη δούμε στο πλάι. Εδώ ακριβώς. Αυτονομία δεν είδαμε ικανοποιητική, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι και τόσο καλή, με εντατική χρήση μας κρατάει οριακά μια μέρα. Ίσως και λιγότερο. Η ανάλυση των φωτογραφιών, βλέπω εδώ πέρα, είναι στα 13 MP. Και η μέγιστη ανάλυση σε αναλογία 4:3 είναι στα 18. Μάλιστα. Και σε βίντεο είναι σε θέση να κάνει γραφή βίντεο Full HD 1080p στα 30 frames per second. Μάλιστα, η QX100, η οποία διαθέτει και την διπλάσια τιμή, η QX10 κοστίζει 250 ευρώ και η QX100 στα διπλάσια, αλλά όπως αναφέρει η Sony, είναι σε θέση να έχει την ίδια ποιότητα φωτογραφίας με την Sony R100, RX100 Mark II, η οποία το κόστος το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, 800 ευρώ. Τώρα, για να το κουβαλάμε αυτό μαζί μας, είναι πολύ άνετο, 100 γραμμάρια το βάρος του.
Το ενδιαφέρον με τη συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι δεν χρειάζεται να την έχουμε φορεμένη πάνω στο κινητό. Μπορούμε δηλαδή να ελέγχουμε το τι τραβάει από το κινητό μας, αλλά η συσκευή να είναι αποσυνδεδεμένη από αυτό. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε και στην πράξη. Ναι, είναι το παπαράτσι, το παπαράτσι mode, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή είναι δική μας επινοή. Ναι, trademark. Και εδώ βλέπετε τώρα τη χειριζόμαστε χωρίς να είναι συνδεδεμένη πάνω στο smartphone. Και μπορούμε πατώντας το κουμπί, είτε από το smartphone είτε πάνω από το αποκλειστικό κουμπί της QX10, να κάνουμε λήψη της φωτογραφίας, ακόμα και zoom. Αυτό είναι το QX10, το οποίο είναι στην ουσία μια μεμονωμένη φωτογραφική μηχανή, η οποία κολλάει πάνω σε Android smartphones και iPhone, αντικαθιστά την κάμερα του κινητού σου τηλεφώνου όσο χάλια και να είναι, προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις, όπως μπορείτε να δείτε και από τα φωτογραφικά δείγματα στο άρθρο. Ακόμα στην επιφάνεια του QX10 δεν υπάρχει flash και ούτε βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το flash του smartphone, αφού το ξεχνάμε από τη στιγμή που λειτουργεί η QX10.